Λοιπόν, πάμε τα επόμενα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV να μιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Φούσα, ο οποίος είναι συντονιστής τομέα καρδιάς στο Metropolitan General, επίσης καθηγητής καρδιολογίας. Κύριε Φούσα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλησπέρα σας κύριε Ντόκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Φούσα, να ξεκινήσουμε με την πανδημία και πώς εξελίσσεται. Έχουμε 3.616 νέα κρούσματα. Έχουμε πολλά κρούσματα τις τελευταίες ημέρες. Πριν λίγο ο Νίκος Καραδαλιάς ανακοίνωσε άνοιγμα λιανεμπορίου την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι αυτή η στιγμή για να μιλάμε για ανοίγματα? Αναρωτιούνται κάποιοι, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που βλέπει αρνητικά σε αυτή τη φάση το άνοιγμα δραστηριοτήτων. Τι λέτε εσείς? Θέλω να ακούσω τις δικές σας σκέψεις, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Ντόκα, βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Από το ένα μέρος φαίνεται ότι οι πολίτες μας έχουν κουραστεί και δεν υπακούν πλέον στα μέτρα σχετικά με το lockdown. Από το άλλο μέρος η οικονομία μας φαίνεται ότι έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Έξυπνες κινήσεις που μπορούν να μας κάνουν χωρίς να επιδεινώσουμε την πανδημία είναι δυνατόν να βοηθήσουν. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος πάει στην περιφέρεια σε ένα κατάστημα με ραντεβού ή με κάποιον χώρο μεγάλο και με απόσταση και με τη μάσχα, ή αν πάει στο χωριό του για να καλλιεργήσει ή να κάνει κάποια προετοιμασία για την άνοιξη, θα δώσει λοιπόν την ψυχική ευδιάθεση στον πολίτη μας, θα δώσει την δυνατότητα να ξεφύγουμε από το lockdown χωρίς συγχρόνως να έχουμε αύξηση του κορονοϊού. Έξυπνες κινήσεις πρέπει να γίνουν τώρα, όπως εξάλλου κάνουν και πολλά κράτη στην Ευρώπη μας. Δεν γίνεται, μη τυχόν διανοηθούμε ότι πλέον τώρα θα έρθουμε στην προηγούμενη κατάσταση που ήμασταν πριν. Είναι μια καινούργια κατάσταση που πρέπει να τη διαχειριστούμε έξυπνα και με αυτόν τον τρόπο πλέον. Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι εμβολιασμένοι, παραδείγματος χάρη, είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας είτε έχουν κάποιες παθήσεις, δεν τους βλέπουμε πλέον στα νοσοκομεία και στις μονάδες. Άρα αυτοί οι συνανθρωποί μας εύκολα μπορούν να επικοινωνούν, πάντα όμως με προσοχή και πάντα με τις μάσχες. Άρα λοιπόν έξυπνες κινήσεις πρέπει να γίνουν και δεν είμαι αντίθετος στο να γίνουν σιγά σιγά κάποια βήματα προς τη χαλάρωση. Μιας και μιλάμε για χαλάρωση, μπορεί να δει κανείς από εδώ βρισκόμαστε ένα μήνα μετά που είναι το Πάσχα, θα επιτραπούν οι μετακινήσεις από πόλεις προς χωριά, από νομό σε νομό? Εκτιμάτε, αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, ότι μπορούμε να πάμε στα χωριά μας αν βρισκόμαστε στον ίδιο νομό ή πολύ περισσότερο εκτός νομού, στα χωριά μας εκτός νομού? Τι εκτίμηση μπορεί να κάνετε εσείς? Κύριε Ντόκα, ο μήνας αυτός είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Είδατε παραδείγματος χάρη ότι χθες είχαμε 4.300 κρούσματα και από αυτούς να φανταστείτε ότι 800 συνανθρωποί μας θα νοσηλευτούν και από αυτούς ένα μέρος θα πάει στην εντατική μονάδα και θα νοσηλευτούν. Σήμερα είχαμε λιγότερα μεν κρούσματα γιατί έγιναν και λιγότερες πιθανόν εξετάσεις. Είμαστε λοιπόν ακόμη σε υψηλά επίπεδα και δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε το τι θα γίνει για το Πάσχα. Επιθυμούμε όλοι μας έξυπνες κινήσεις να γίνουν και να πάμε πιθανόν στα χωριά μας, κρατώντας βέβαια τις αποστάσεις. Αυτό όμως θα κριθεί τον επόμενο μήνα. Μάλιστα. 15, 20, 25 Απριλίου πιθανότατα θα έχουμε τα μηνύματα εκείνα που θα μας επιτρέψουν και θα μας επιβάλλουν. Ωραία. Τις επόμενες κινήσεις. Το κατανοώ απόλυτα αυτό που λέτε. Είπατε ότι οι εμβολιασμένοι δεν φτάνουν στο νοσοκομείο. Θα ήθελα να μου πείτε στους 100, στα 100 νέα κρούσματα που ανακοινώνονται σήμερα από τον ΕΟΔΗ, πόσοι θα χρειαστούν νοσηλεία το επόμενο διάστημα?
και συνυπολογίστε και τον εμβολιασμό, τις ασπίδες προστασίας, στους 100, στα 100 νέα κρούσματα πόσα θα νοσηλευτούν το επόμενο διάστημα. Έχουμε τέτοιες στατιστικές? Υπάρχει η στατιστική που σας είπα ότι χθες, παραδείγματος χάρη, είχαμε 4.300 ναι, κρούσματα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Αυτούς θα νοσηλευτούν περίπου 800. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεις και δεν βλέπουμε πλέον... Ένα 20% ίσως, λίγο λιγότερο. Και δεν βλέπουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στις εντατικές μονάδες και διασυλλομένους, δεν βλέπουμε πλέον εμβολιασμένους. Και αυτό είναι το μήνυμα, το μήνυμα που έφυγε σε όλους τους συμπολίτες μας και όλοι τώρα τρέχουν να εμβολιαστούν. Ξεπεράσαμε τον πρώτο φόβο. Αλήθεια είναι αυτό. Και το εμβόλιο, άρα τώρα πλέον πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, αν είναι δυνατόν τέλος Μαΐου, τον Ιούνιο, να μπορέσουμε, ξέρετε, να φτάσουμε σε μεγάλο ποσοστό ανοσίας πληθυσμού. Κατανοώ αυτό που λέτε τώρα. Εντάξει, έχουμε ξεπεράσει το φόβο των εμβολιασμών, οπωσδήποτε το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Πάνω από 80% του κόσμου θέλει να εμβολιαστεί. Όμως υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία εστιασμένη για το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα. Μάλιστα, υπήρξε και ένα τραγικό περιστατικό χθες μετά από εμβολιασμό 63χρονης στο Ήλιον, που η γυναίκα έφυγε από τη ζωή από πνευμονικό είδημα, λένε οι ιατροδικαστές. Δεν ξέρω αν έχει σύνδεση ή αν δεν έχει σύνδεση. Θα ήθελα να ακούσω εσάς για την ασφάλεια αυτού του εμβολίου, της AstraZeneca. Είναι γνωστό ότι Γερμανία, Καναδάς ανέστειλαν τους εμβολιασμούς με AstraZeneca για κάποιες ηλικιακές ομάδες. Τι λέτε εσείς, κύριε Φούσα? Κύριε Ντόκα, οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να στηρίζονται σε μελέτες επιστημονικές. Και οι μελέτες επιστημονικές ανέδειξαν ότι όλα τα εμβόλια και το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές. Και όχι μόνο αυτό, είναι περισσότερο ασφαλές σύμφωνα με τους εμβολιασμούς που έγιναν όταν άρχισαν να το καταναλώνουν, όταν άρχισαν να εμβολιάζονται οι συνανθρωποί μας. Εκατομμύρια συνάνθρωποι εμβολιάστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και δεν είχαμε προβλήματα. Πάντα είναι δυνατόν στους συνανθρώπους μας που δεν εμβολιάζονται να συμβούν κάποια προβλήματα, όπως είναι δυνατόν να συμβούν και κάποια προβλήματα και στους συνανθρώπους μας που εμβολιάζονται. Η κυρία λοιπόν 63 ετών με παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου δεν φαίνεται να συσχετίζεται το οξύ πνευμονικό είδημα με το εμβόλιο που έκανε πριν περίπου από 3/4. Φαίνεται να είναι ένα συμβάν σύμφωνα με την νόσο, τη βασική που είχε, και όχι με τον εμβολιασμό. Γιατί υπάρχει όμως, κύριε καθηγητή, ο προβληματισμός διεθνώς και πολλά κράτη είχαν αναστείλει εμβολιασμούς, τώρα οι Γερμανοί, οι Καναδοί. Γιατί υπάρχει αυτός ο προβληματισμός για το συγκεκριμένο εμβόλιο? Κοιτάξτε, στο πολιτικο-οικονομικό παιχνίδι που παίζεται στη διαμέσου Μεγάλης Βρετανίας και Γερμανίας και μέρη Γαλλίας, δεν μπορώ να εισχωρήσω. Θέλω μόνο να βάλω επιτάπητο στα επιστημονικά δεδομένα, βάσει των οποίων οι γιατροί μόνο από αυτά ενημερώνονται, ενημερώνονται από το New England, ενημερώνονται από το Circulation, ενημερώνονται λοιπόν από ιατρικά περιοδικά σχετικά με τα προβλήματα που έχουν όσοι κάνουν το εμβόλιο ή σχετικά με τις παθήσεις. Αυτά κατά τη γνώμη μου είναι προβλήματα πολιτικο-οικονομικά που έχουν σχέση με τις χώρες και τον ανταγωνισμό και την παραγωγή των εμβολίων. Κύριε Φούσα, έχετε εικόνα, μιας και μιλάμε για τέτοιες διαστάσεις πολιτικές για το εμβόλιο το ρωσικό, το Sputnik, έχετε εικόνα επιστημονική με όσα έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή φόρουμ? Έχετε? Περιμένω, όπως καταλαβαίνετε, και το εμβόλιο αυτό, εφόσον εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εφόσον εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι και αυτό πλέον θα χρησιμοποιηθεί, θα το χρειαστούμε, ούτως ώστε να εμβολιαστούν περισσότεροι συνάνθρωποι μας. Άλλωστε είναι της ίδιας τεχνολογίας, αν δεν κάνω λάθος.
με τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω, η επιστήμη δεν έχει όρια, κύριε Ντόκα. Όλα τα κράτη επικοινωνούν αναμεταξύ τους και μια εφεύρεση πολύ γρήγορα πηγαίνει από το ένα κράτος στο άλλο, και σήμερα λοιπόν όλοι οι επιστήμονες του κόσμου έχουν βάλει κάτω την επιστήμη τους και φτιάξανε τα εμβόλια, τα οποία είναι πρώτον αποτελεσματικά, είναι και επισφαλή. Άρα λοιπόν αυτό, αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς, να εμπιστευτούμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εν συνεχεία να πράξουμε. Βλέπετε παραδείγματος χάρη το Ισραήλ, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφερε να ξοδέψει περισσότερα χρήματα και σήμερα να υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία. Βέβαια και εκεί κρατούν κάποια μέτρα ακόμη. Βλέπετε άλλα κράτη επίσης κατάφεραν λοιπόν να έχουν μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού. Εμείς βέβαια σαν ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε σε καλύτερη μοίρα από πολλά ευρωπαϊκά κράτη και δεν έχουμε, ξέρετε, τον μπροστά και πίσω σχετικά με τις αποφάσεις μας για την χρήση των εμβολίων. Νομίζω ότι η χώρα μας αντιμετώπισε με τον καλύτερο τρόπο τους εμβολιασμούς και απεδείχθη ότι όταν έχουμε έναν κίνδυνο που αφορά όλους μας, κυβέρνηση, αντιπολίτευση και όλοι οι πολίτες το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες παραφωνίες, αλλά είναι λογικό μέσα σε ένα δημοκρατικό κράτος να υπάρχουν και κάποιες παραφωνίες. Εξάλλου... Και καλό κάνουν πολλές φορές. Ναι, κύριε Φούσα. Κανένας κανόνας δεν εφαρμόζεται αν δεν έχει και τις εξαιρέσεις. Είπατε ότι οι επιστήμονες διεθνώς συνεννοείστε μεταξύ σας. Έτσι είναι. Πάντως τα επιστημονικά επιτεύγματα σε κάθε περίπτωση και ιστορικά γίνονται προϊόν εκμετάλλευσης. Γίνεται σπέκουλα από κάθε είδους εξουσίες στα επιστημονικά επιτεύγματα. Αλλά αυτό είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Μεταλλάξεις. Τι έχουμε εδώ τώρα, πόσο κινδυνεύουμε από τις μεταλλάξεις στο επόμενο διάστημα, κύριε Φούσα? Ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος από τις μεταλλάξεις, επειδή έχουμε συνηθίσει και οι δημοσιογράφοι αυτόν τον χρόνο της πανδημίας να υπερβάλλουμε, να κινδυνολογούμε χωρίς μέτρο. Θέλω τον πραγματικό κίνδυνο από εσάς των μεταλλάξεων. Τι λέτε? Κοιτάξτε, κύριε Ντόκα, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα εμβόλια καταφέρνουν να δαμάζουν και τις μεταλλάξεις. Πιθανότατα βέβαια να υπάρξουν και άλλες μεταλλάξεις από την Αφρική, από την Ασία ή συνδυασμοί αυτών, που ίσως από το φθινόπωρο να χρειαστεί να γίνει επαναληπτική δόση, όπως εξάλλου γίνεται και με τη γρήπη. Νομίζω ότι προηγούμεθα του ιού και δεν τον ακολουθούμε. Άρα λοιπόν είμαστε σε καλό σημείο. Το ζητούμενο είναι ότι τώρα, μετά από ένα χρόνο πανδημίας, γίναμε πιο ικανοί στη θεραπεία, γίναμε πιο ικανοί στον εμβολιασμό, αντιμετωπίζουμε πιο έξυπνα τον ιό κρατώντας αποστάσεις, φορώντας τις μάσκες, κάνοντας την καθαριότητα. Είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν είμαστε στη φάση της ισπανικής γρήπης που έγινε στις αρχές του 19ου αιώνα. Άρα λοιπόν του 20ου αιώνα. Θέλω να πω δηλαδή, θέλω να πω το 1929-30, θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε πιο πλέον έμπειροι για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Άρα λοιπόν όλοι μαζί είμαι πεπισμένος προς το τέλος της ανοίξεως και με το καλοκαίρι ερχόμενο το φθινόπωρο θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Το πρόβλημα είναι από πλευράς οικονομικής πώς θα μπορέσουμε τώρα να βρούμε εκείνο το σταυροδρόμι, εκείνο λοιπόν το σημείο που είναι, που πρέπει να ξεκινήσει πάλι η οικονομία. Βέβαια να λάβουμε σοβαρά στο μυαλό μας αυτό που είπε μια πρωθυπουργός από τις σκανδιναβικές χώρες. Μη διανοηθεί κανείς να σκεφτεί ότι μετά από την πανδημία θα γυρίσουμε πάλι στο σημείο στο οποίο είμαστε πριν. Άρα λοιπόν
πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, και το καινούριο ξεκίνημα για τη χώρα μας, όπως βλέπετε, έχουμε και καινούργια προγράμματα με ένα καινούριο ΕΣΠΑ περίπου που θυμίζει άλλου είδους ένα σχέδιο Μάρσαλ, και έτσι θα μπορέσουμε πιθανότατα να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, και είμαι πεπισμένος η νέα γενιά που είχε ένα μεγαλύτερο, ξέρετε, χτύπημα από αυτή την πανδημία και από την κρίση που περάσαμε, με την βοήθεια και εμάς που είμαστε εμπειρότεροι, ούτως ώστε να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι αισθάνομαι ότι μπορεί πλέον και η χώρα μας, αλλά και η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, πιθανότατα τα άτομα, οι οικογένειες, οι κοινωνίες, τα κράτη, όλος ο κόσμος, σε κάποια φάση ζητούσαμε περισσότερα. Υπάρχει ένα αξίωμα. Πλούσιος είναι εκείνος που αρκείται σε λίγα. Και ίσως μερικές φορές τα περισσέματα, αν βλέπατε μετά από, πριν από κάποια χρόνια στους κουμπιδιοντενεκέδες, το τι ακριβώς πήγαινε και πετούσαμε όλοι μας. Αν βλέπατε, παραδείγματος χάρη, πριν από κάποια χρόνια τις δουλάπες μας, πόσα άχρηστα πράγματα υπήρχανε. Αν βλέπατε, παραδείγματος χάρη, σε όλες τις γειτονιές, σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις πολιτείες, η κατανάλωση των αυτοκινήτων κτλ. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Ντόκα, το έργο πρέπει να το ξαναδούμε. Μάλιστα. Από την αρχή. Πρέπει να κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα. Και αυτό το καινούργιο ξεκίνημα είμαι πεπισμένος ότι θα γίνει πλέον στη χώρα μας. Και το σε εθνικό σύστημα υγείας, ναι, πράγματι είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σήμερα. Αλλά νομίζω ότι αυτές τις 15-20 μέρες ακόμη θα τα καταφέρει. Είμαστε όλοι από πάνω, είμαστε λοιπόν, βάζουμε τα δυνατά μας και είμαστε παιδί. Και βέβαια να μην χαλαρώσουμε. Όταν λέμε να μην χαλαρώσουμε, να μην πάμε όλοι, ξέρετε, στα κέντρα ή στις πλατείες και χωρίς να κρατάμε αποστάσεις. Πρέπει έξυπνες κινήσεις τώρα. Κατανοητό απόλυτα. Κύριε Φούσα, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Ντόκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και μόνο μία κουβέντα θέλω να πω. Κάντε το. Για τα 200 χρόνια. Ιστερόγραφο, 200 χρόνια. Κάντε το, κύριε Φούσα, γιατί έχετε, πέρα από το ότι είστε κορυφαίος γιατρός, καρδιολόγος, έχετε πολιτική, έχετε κοινωνική ματιά, σας αρέσει και η ιστορία. Κάντε μου ένα σχόλιο, αφού θέλετε, για τα 200 χρόνια και τους εορτασμούς. Σας ακούω. Στα 200 χρόνια που μεσολάβησαν, οικοδομήσαμε ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Κοινότητας, και κατακτήσαμε ένα υψηλό επίπεδο ευημερίας. Η πρόοδος συντελέστηκε με σκληρή δουλειά και συνεχείς αγώνες, περιόδους αλματώδους ανάπτυξης, αλλά και διαλύματα όπου αποκλίναμε για κάποιο διάστημα από την πορεία μας. Θέλω μόνο να πω ότι τα χρόνια αυτά, μετά από το ξεκίνημα της πορείας το 1821 για την αδικοδόμηση της σύγχρονης Ελλάδος, ο άνθρωπος ποτέ δεν σταματά να αγωνίζεται. Πρέπει όμως να επαναπροσδιορίσουμε το αύριο συνέχεια του σήμερα. Οφείλουμε να θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα για τα επόμενα 200 χρόνια και τις μεγάλες ευκαιρίες και προκλήσεις που αυτά επιφυλάσσουν. Τόσο για μας, τόσο και για την πατρίδα μας, κύριε Ντόκα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φούσα. Κύριε Ντόκα, ένα λαμπρό μέλλον, αρκεί να κάνουμε μια κριτική, μια αυτοκριτική. Τι κάναμε μέχρι σήμερα. Το είπατε και πριν, έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κι εγώ, κύριε Φούσα. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Δεκτή.